Καλησπέρα για μένα. Αξιότιμη δημάρχε, αξιότιμη πρόεδρε, αξιότιμη καλεσμένη, αξιότιμη αθλητές και αθλήτριες. Σας καλωσορίζουμε στην απονομή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Stroke Play για το έτος 2022. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τα κριτικά γκολφ και τον Γενικό Διευθυντή κ. Νίκο Σωτηρόπουλο για τη φιλοξενία του πρωταθλήματος και την αμέριστη υποστήριξή του και φροντίδα σε ό,τι χρειαστήκαμε. Μπράβο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Greenkeepers για την άρτια εικόνα του γηπέδου, καθώς και στους Candy Masters που με το χαμόγελό τους ήταν πάντα δίπλα σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες. Και το είχαμε ονομάσει Make a Wish, Make a Birdie for Life. Ήταν κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και είναι η αρχή για πολλά επόμενα για την Ελληνική Ομοσπονδία Golf. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την απονομή. Ξεκινάμε λοιπόν Νεαρινό Κύπελο 2022. Θα καλέσουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ομίλου Golf και Εκπαίδευσης, κύριο Νίκο Βαλσαμίδη, και θα ξεκινήσουμε με την κατηγορία Πέδρο. Δεύτερη νικήτρια, τώρα εδώ θα περιμένετε λίγο και εκείνο τα βραβεία, εκτός αν κάποιος βοηθήσει παρακαλώ για την βραβεία. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη νικήτρια από τον Όμιλο Golf Λιφάδας Αθηνών, Μάλφα Μαρία. Καλησπέρα, πρόεδρε.
Ρενέση Μαρία από τον Όμιλο Πολ Μιχάλης Αθηνών. Θα το παραλάβει ο κύριος Πενετάτος για την κυρία Ρενέση. Βεβαίως. Νικήτρια της κατηγορίας γυναικών από τον Πανελλήνιο Όμιλο Γκολφ και Εκπαίδευσης, Γιάννου Μαριέτα. Yeah.
Σε ακούμε. Θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, yes, κύριο Θωμά Τόκα, ο οποίος γιορτάζει και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο πρόεδρο. Εγώ να ευχαριστήσω εκ μέρους μου την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χερσονήσου για αυτή την πολιτική σημαντική βοήθεια που μας δώσανε σε αυτό το τουρνουά. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τον κόλπο στην Ελλάδα. Έχουμε θεσπίσει ένα πολύ δυνατό αγωνιστικό πρόγραμμα. Ως εκ τούτου όλοι οι αθλητές που έχουν πολύ μεγάλη όρεξη για να βοηθήσουν αυτό το πρόγραμμα και να φανούν αντάξει αυτού του προγράμματος. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτή την φιλοξενία που είχαμε εκ μέρους σας. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι και το Διεθνές Κύπελλο Junior στα τέλη Αυγούστου θα το διοργανώσουμε εδώ στην Κρήτη. Τέλεια! Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους, καλό μήνα στους εορτάζοντες καταρχήν χρόνια πολλά. Παρευρίσκουμε σήμερα με μεγάλη χαρά σε αυτό το πρωτάθλημα, το Πανελλήνιο, στο οποίο θέλω να συγχαρώ καταρχήν όλα τα συμμετέχοντα, όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, τους διοργανωτές, και θα ήθελα να πω το εξής, ότι βρίσκεστε, όσοι δεν έχετε ξανάρθει προφανώς, σε έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Παρατηρείτε όμως ότι παρότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι προσανατολισμένος στον τουρισμό, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω ούτε στον αθλητισμό ούτε στον πολιτισμό. Είμαστε αρρωγοί σε τέτοιου είδους προσπάθειες και θα είμαστε πάντα, και ο Δήμος Χερσονήσου, πολλό δε μάλλον η αρμόδια κοινοφελής επιχείρηση που παρίσταται ο πρόεδρός της, ο κύριος Μιλάκης, και αντιπρόεδρος η κυρία Μαραγκάκη Νίκη, γιατί την οποία αξίζει να χειροκρότημα. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν μέσω της κοινοφελούς επιχείρησης είναι προσανατολισμένος να στηρίζει τον αθλητισμό με όποια έκφανση του και με οποιοδήποτε τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζουμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ενώ είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που και το γκολφ παρεμπιδημεί στο Δήμο Χερσονήσου. Γνωρίζω βέβαια καλά και είναι στις άμεσες προσπάθειές μας, τις μελλοντικές, ότι οι γκολφερς καλό θα ήταν να έχουν περισσότερα γήπεδα και τερέν για να παίζουν. Όμως αυτό έχει να κάνει με τη συνεργασία του Δήμου και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Όμως είμαστε εδώ για να το στηρίξουμε σαν και αυτό. Εύχομαι συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες, όποια και αν ήταν η απόδοσή τους ή η σημερινή τους, εν πάση περιπτώσει, αναγνώριση, αν ήταν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, δεν ξέρω ακριβώς τις διαβαθμίσεις που έχει το άθλημα. Όμως αξίζεται συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και ο Δήμος Χερσονήσου φιλόξενος πάντα θα σας περιμένει και για τουρνουά και για διακοπές. Να είστε καλά. Δημαρχέ και κύριε πρόεδρε της Κοινοφελούς, ακούσατε πριν τύπο πρόεδρος της ΕΟΜ. Πήραμε το πρωτάθλημα το επόμενο το διεθνές. Ακούσατε τύπο δήμαρχο. Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου θα είμαστε μαζί. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Να καλέσουμε και για έναν χαιρετισμό τον εγκεκριμένο εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης στο τμήμα αθλητισμού, κ. Γιώργο Πιτσούλη. Από ό,τι καταλάβω ότι ήταν πάσα τώρα. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Πάσα. Καλή πρωτομαγιά, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε όσοι δεν είστε από εδώ στην όμορφη Κρήτη, στην Κρήτη του πολιτισμού, στην Κρήτη της φιλοξενίας και τα τελευταία χρόνια και στην Κρήτη του αθλητισμού. Η Κρήτη έχει γίνει ένα σταυροδρόμι μικρών και μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Και εμείς ως Περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά και άλλοι φορείς μαζί,
συμπορευόμαστε στο να το μεγαλώσουμε κι άλλο, στο να στρέψουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό και φέρνοντας και μεγάλες συνδικές διοργανώσεις να παραδειγματιστούν και να έρθουν και αυτά σε αυτό το ωραίο λέγεται αθλητισμός. Μόλις πριν λίγο ακούσαμε τον Πρόεδρο, μας είπε ότι ένα καινούριο, ένα μεγάλο τουρνουά θα γίνει εδώ και θα είμαστε πάλι εδώ, κύριε Πρόεδρε, να το ενισχύσουμε. Σας εύχομαι να περνάτε καλά, να έχουμε υγεία και καλή συνέχεια. Αμήν. Θα είμαστε και αρρωγοί και συμπαραστάτες και όπου χρειάζεται θα το δείξουμε. Θα ήθελα να απευθύνω ένα μικρό μήνυμα σε όλους τους αθλητές, διότι πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν δύσκολη. Έχω δει παίκτες που είναι καταξιωμένοι από τις επιδόσεις τους να χάνονται στο γήπεδο της Κρήτης. Είναι ένα δύσκολο γήπεδο, γήπεδο που θέλει υψηλή αυτοσυγκέντρωση και ίσως και λίγο τύχη. Αυτό δεν ακυρώνει τους καινούριους πρωταθλητές, οι οποίοι είναι σίγουρα αυτοί που διακρίθηκαν και που αξίζουν το χειροκρότημά σας. Όμως δεν θα πρέπει να απογοητεύονται από τις οποιασδήποτε αποτυχίες. Είναι ένα δύσκολο γήπεδο, challenging, και θα χαρούμε να δούμε τις παραπέρα την παραπέρα εξέλιξή τους και θα είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστούν. Ευχαριστώ πολύ.
συνεχίσουμε με την κατηγορία εσύ. Να καλέσουμε τον Καλαμά στο βήμα του Μεσονήσου του Διοσέγγου. Ορίστε. Δεύτερος νικητής από τον Όμιλο Golf Τρίτης, Καλαβαλάκης. Μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής
Ομοσπονδία Σπορτ, κύριο Τόπρα, να καλέσουμε και τον Δήμαρχο Χερσονήσου, κύριο Σέργο. Εγώ τι να πάρω κιλά σήμερα θα χάσω. Δεύτερος νικητής από τον Όμιλο Γκόλμπι, Φάντας Αθηνών, Παλατσίδης Αλέξανδρος. Ελπίζω να το δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αλκιόνι, Αλκιόνι. Όμως, επειδή ο τόπος, όπως είπε και ο Γιώργος ο Πιτσούλης, ο εντεταλμένος σύμβουλος περιφέρειας στον αθλητισμό, εκτός από τη φιλοξενία που οι κριτικοί έχουν έμφυτη στο αίμα τους εδώ και εκατοντάδες χρόνια, η φιλοξενία που έχει να κάνει με το θεματικό τουρισμό όπως είναι αθλητικός, είναι το επόμενο μεγάλο βήμα. Βλέπετε γύρω από το γήπεδο το πανόμορφο τοπίο που περιτριγυρίζει την αθλητική εγκατάσταση. Όπου και να πάτε στην Κρήτη, θα δείτε το ίδιο ενδιαφέρον και μοναδικό τοπίο. Να έρχεστε συχνά στον τόπο μας, οι πόρτες του Δήμου Χερσονήσου θα είναι πάντοτε ανοιχτές και για φιλοξενία, αλλά και για μεγάλα και ακόμα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο καταλημένος εκπρόσωπος της περιφέρειας Κρήτης στον τμήμα αθλητισμού,
για να παραλάβει μια θετική διακέντευξη στην περιφέρεια, ο κ. Πιτσούλης. Πάμε εκεί. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαρία Πιτσαντονάκη, η οποία και θα ήθελα να της δώσω αυτό το μικρό και τιμητικό. Μπράβο! Ήταν ένα challenge. Το τι μπορούμε να κάνουμε. Και αποδείχθηκε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά, έστω και τελευταία στιγμή. Μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Και αφού μπορούμε να αλλάξουμε πολλά, μπορούμε να αλλάξουμε επίσης πάρα πολλά σε αυτόν τον εκλογημένο τόπο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα εσάς, κύριε Τόκα, για την επιλογή του τόπου. Άξιοι αντιπρόσωποι μεθαύριο στο Διεθνές. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με τη συνεργασία φυσικά της περιφέρειας και του Δήμου. Ευχαριστώ όλους τους παρόντες και τους εκπρόσωπους της περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Παριντάκη, τον κύριο Πιτσούλη, που μεγάλη ευχαρίστηση, ενώ είχαν βαρύ πρόγραμμα σήμερα, τα παράτησαν όλα και ήρθαν εδώ, για να δώσουν μία ακόμα ελπίδα στα παιδιά μας, τους νέους αθλητές. Όλοι εσείς, παιδιά μου, που είσατε τα παιδιά μου από την περασμένη Δευτέρα το βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αναμνήσεις και την αγάπη που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, περάσαμε αξέχαστα όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια. Μπράβο. Του δημάρχου μας, του κυρίου Γιάννη Ζέγκου, αλλά αν δεν είχα και δίπλα μου τον εκλεκτό της περιοχής μας, δημοτικό σύμβουλο αλλά και πρόεδρο της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, τον κύριο Γιάννη Μελάκη. Θα σας ευχαριστώ. Το αστέρι της παρέας όλης είναι η κυρία Ανίτα. Σας τολμίζει την Ελληνική Ομοσπονδία Γκόλφ. Αυτό που θα ήθελα να σας ενημερώσω είναι όλοι οι νικητές των δύο τελευταίων Πανελλήνων Πρωταθλημάτων κρατάτε κάτι πολύ ιδιαίτερο στα χέρια σας σήμερα. Επιλέξαμε την κυρία Ανίτα, οτιδήποτε είχε να κάνει με το πρωτάθλημα Stock Play εδώ στη Χερσόνησο, στο Ρούσο Λάκκο Χερσόνησος Κρήτης, να κάνει κάτι με Κρήτη. Άρα λοιπόν επιλέξαμε τα κύπελά σας, οι διακρίσεις σας, να έχουν ένα κομμάτι Κρήτης. Αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι κομμάτι από δέντρο ελιάς αιωνόβιας. Σας ευχόμαστε λοιπόν για τον επόμενο αιώνα να είσαστε τα αστέρια του γκολφ. Θα πω κάτι για την Ελλάδα, αλλά και για την Ομοσπονδία μας. Συνήθως λέμε για τη μάνα. Η μάνα αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα. Εδώ στην Κρήτη λέμε «Χαρά στη μάνα που γεννά και έχει και μεγαλώνει, παιδιά που όλος ο δουνιάς στέκει και καμαρώνει». Μπράβο. Thank you.
δηλώσεις, τις πιο ωραίες απονομές. Και εγώ ως αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκρουπ σας ευχαριστώ όλους εδώ. Είμαι πολύ συγκινημένη, πραγματικά μας αγκαλιάσατε σαν μια μεγάλη οικογένεια, μάλλον δεν θα την κάνω τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά όλους και να ξέρετε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Γκρουπ θα είναι δίπλα σας. Θα κάνουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Περιμένω πώς και πώς τον Αύγουστο να μαζευτούμε να κάνουμε ένα διεθνές πρωτάθλημα το οποίο θα μείνει στην ιστορία. Έτσι. Θα δουλέψουμε πάρα πολύ, να το ξέρετε αυτό, και με τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Σωτηρόπουλου που έχουμε πάντα άψογη και συνεργασία, θα έχουμε ακόμα καλύτερη. Νομίζω ότι έχουμε πει όλα, αλλά έχει μείνει κάτι. Συγχαρητήρια σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ για όλα αυτά που κάνουμε για την Gracias.